Αύριο έχω τα γενέθλιά μου. Θα κάνουμε πάλι πάρτι. Ρε εσύ έχετε τη γιαγιά σπίτι. Δεν τη λυπάσαι. Φας καλά. Η γιαγιά μου ζει για τέτοια πάρτι. Πάρτι! Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το κοινωνικό σποτ της περιφέρειας Κρήτης για τον φετινό εορτασμό των Χριστουγέννων. Φέτος επιλέγουμε να γιορτάσουμε διαφορετικά, προστατεύοντας τους ανθρώπους που αγαπάμε, όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος τονίζει την ανάγκη να αποφύγουμε τις μετακινήσεις και τις συναθρήσεις. Για να το ζήσει και η γιαγιά. Να δείξουμε ότι διαδικτυακά μπορούμε και πρέπει να κάνουμε διαφορετικά τις φετινές γιορτές. Αν προσέξουμε, θεωρώ ότι μπορούμε να βγούμε σύντομα από αυτή την επιδημία που υπάρχει και να ξανάρθουμε πάλι στην κανονικότητα. Πάρτι διαδικτυακά για να το ζήσει και η γιαγιά. Όταν τελειώσει ο κορονοϊός, να με πας εκείνες στις δισκοτέκ που κλείνουν το πρωί και μετά θα πηγαίνουμε αμέσως στην εκκλησία. Στο μυαλό και στην καρδιά μας θα έχουμε όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Τις οικογένειες, τους φίλους. Η κάθε μια και ο καθένας χωριστά πρέπει να γίνει ο δυνατός κρίκος σε μια ανθρώπινη αλυσίδα για την προστασία όλων. Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης. Το μήνυμα με τη γιαγιά και με τα παιδιά. Γιατί είναι και για την νεολαία, δεν είναι μόνο. Γιατί οι νέοι πρέπει να προσέχουν τους μεγαλύτερους. Άρα είναι ένα μήνυμα κοινωνικό και αυτό που πάντα η περιφέρεια μπαίνει μπροστά και με πολύ ωραία και έξυπνα σποτάκια κεντρίζουμε το ενδιαφέρον για να υπάρχει το καλύτερο και να ενεργοποιήσουμε και τον κόσμο. Αλλά πάνω απ' όλα την νεολαία μας να προσέξει τους ηλικιωμένους. Φέτος γιορτάζουμε διαφορετικά. Προστατεύουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε και γιορτάζουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Για ένα μέλλον γεμάτο υγεία και ελπίδα. Ένα κοινωνικό μήνυμα από την Περιφέρεια Κρήτης.